Έχουμε την εικόνα μπροστά μας, τον κύριο Τραμπ να κάνει τσαμπουκάδες, να καλεί το ΝΑΤΟ σε μεγαλύτερη εμπλοκή στην περιοχή και τον κύριο Μητσοτάκη να τον ακούει. Μια τέτοια εικόνα έχει ο λαός από αυτά που δημοσιοποιήθηκαν. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης στις συμφωνίες, στις συναντήσεις που έκανε χωρίς τις κάμερες. Θα τις δούμε κι αυτές. Σημασία έχει όμως ότι αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο Τραμπ προσφέρει, δίνει δουλειές στους Αμερικανούς πολίτες. Μέσα από τα οπλικά συστήματα, τα επιθετικά οπλικά συστήματα, τα οποία συμφώνησε να πάρει η χώρα μας στο επόμενο διάστημα πολλών δις ευρώ. Το πρωί ο κύριος Παναγιωτόπουλος μίλησε για πάνω από 3 δις. Βέβαια δεν είπε και για τα πλοία, τις φρεγάτες, τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα προσθεθούν πάνω σε αυτά. Αναφέρθηκε μόνο στα F-35 και βέβαια στα την αναβάθμιση των F-16. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να δει ο λαός. Ότι έγινε μια συνάντηση όπου επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ότι θα εκμεύσουμε από εκεί μια στήριξη στα ελληνοτουρκικά, όμως αυτό που αν θέλετε χρεοκόπησε ακόμα περισσότερο στα μάτια του ελληνικού λαού είναι αυτή η πολιτική. Ότι αν είμαστε προσδεδεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους, μπορούμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν ένα παραμύθι, χρεοκόπησε αυτή η πολιτική που ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία και πριν και τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Και ερχόμαστε σήμερα και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έπρεπε να μην κατατεθεί η συμφωνία, κύριε Μικρυλάκη. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα έπρεπε να κατατεθεί η συμφωνία, προκειμένου τον έχουμε στο χέρι. Μα τη συμφωνία αυτή την υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την υλοποίησε. Τώρα έρχεται να κυρωθεί και βεβαίως να επεκταθεί από την κυβέρνηση. Εσείς είστε διάφοροι, εμείς είμαστε υπέρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει αν θα την ψηφίσει ή όχι. Για τη συμφωνία. Συμφωνία είμαστε αντίθετοι αύριο το μία ώρα. Αύριο μία η ώρα το μεσημέρι έχει και συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια σε αυτή την πολιτική που εμπλέκει περισσότερο τη χώρα, που γίνεται στόχος η χώρα μας απέναντι στους αντίπαλους, να το πω έτσι, που υπάρχουν σε όλη αυτή την περιοχή, που ρίζουν, που συγκρούονται για το ποιος θα ελέγξει τις πηγές πλούτου. Και δεν θα πρέπει να κατατεθεί η συμφωνία στη Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν θα πρέπει να κυρωθεί ό,τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από εκεί συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως ο λαός θα πρέπει εδώ να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να υπερασπίσει αν θέλετε και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και να απαιτήσει εδώ να κλείσουν οι βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική αμοιβαίων σχέσεων, φιλίας με όλους τους λαούς της περιοχής. Το ΚΚΕ, να ενημερώσουμε και το λαό μας, τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα, δεν έχει ψηφίσει ποτέ πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι επειδή είναι το τάδε ή το άλλο πρόσωπο, βεβαίως και αυτό παίζει ρόλο και του κάνουμε κριτική στην θέση του, στη στάση του συνολικά. Ωστόσο όμως πιστεύουμε ότι αυτός ο θεσμός, ένας θεσμός που υπηρετεί αυτό το σύστημα, που είναι βάρβαρο, που είναι απάνθρωπο, που έχει τον κόσμο άνεργο, φτωχό, εξαθλιωμένο, που μειώνει μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά επικυρώνονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.